χαιρετήσω και εγώ. Να πω ότι σήμερα συμμετέχω γιατί πραγματικά είναι ένα πρόβλημα το οποίο με έχει αρκετά προβληματίσει, όπως και η σημερινή μου συμμετοχή ήταν ένας μεγάλος προβληματισμός. Γιατί, ξέρετε, γενικότερα οι αποφάσεις που παίρνονται είναι μία αλυσίδα. Όταν κάποιος κρίκος δεν λειτουργεί σωστά, τότε αυτή η αλυσίδα φτάνει σε σημεία που δεν μπορείς μετά να τη διορθώσεις. Και λέω δεν μπορείς να τη διορθώσεις γιατί ακούστηκε ότι δεν γνωμοδοτήθηκε και είναι απόφαση του κεντρικού κράτους και τα πάντα. Όμως από την άλλη μεριά, όταν ξεκινάει μια διαδικασία να γίνει, και το ξέρετε καλά όσοι ασχολείστε με την αυτοδιοίκηση, ότι έχει συγκεκριμένα στάδια. Συγκεκριμένα στάδια τα οποία πρέπει ο κάθε φορέας πρώτου ή δεύτερου βαθμού να έχει απ' αρχής ξεκάθαρες απόψεις και να μην αποφεύγει να λέει την θέση του και να εκφράζει τους πολίτες τους οποίους εκπροσωπεί. Όπως ο Δήμος Σουλίου, τους κατοίκους του Δήμου Σουλίου, όπως ο Μιλών αυτή τη στιγμή και εσάς και γενικότερα τη Θεσπρωτεία. Γι' αυτό και σήμερα συμμετείχα για να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα. Όπως παραδείγματος χάρη υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είμαι κάθετα. Κάθετος υπέρ. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Και ένα μεγάλο αλλά ξεκινά από τις τοπικές κοινωνίες. Οι οποίες όταν δεν τους δίνεται η ευκαιρία να τοποθετηθούν, γιατί άκουσα τον τελευταίο ομιλητή ότι δεν ξέραμε. Ναι, πάλι δεν ξέραμε. Οι νόμοι του κράτους είναι ξεκάθαροι. Η περιφέρεια Υπήρειο εκείνη την εποχή είχε στείλει 2 και 3 έγγραφα. Έκανα ανακοίνωση στον τύπο, στις εφημερίδες. 2 φορές ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ήρθανε mail και χαρτιά στο Δήμο Σουλίου. Θα μου πείτε να γνωμοδοτήσει. Κοιτάξτε να δείτε. Ο νόμος προβλέπει γνωμοδότηση. Όμως, μία αρνητική γνωμοδότηση δημιουργεί άλλες αλυσιδωτές αντιδράσεις. Παραδείγματος χάρη, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Περιβάλλοντος κλπ. Της Περιφέρειας Υπήρου, από τη στιγμή που θα υπήρχε μία αρνητική γνωμοδότηση από το Δήμο Σουλίου, θα είχε πάρει αρνητική θέση. Μια όμως μη γνωμοδότηση από φορέα της αυτοδιοίκησης και βάσει του νόμου και βάσει της λογικής είναι ότι είναι σύμφωνο. Και αυτό δημιουργεί την πρώτη αντίδραση. Έρχεται καπάκι η Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας και παίρνει και αυτή τη θετική γνώμη. Και πάει μετά στην αποκεντρωμένη. 2 θετικές γνώμες. Μία του Δήμου, μία της Περιφέρειας. Και τι κάνει ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης? Το αυτονόητο, αφού έχει και τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, εκδίδει μία άδεια. Το να λέμε τώρα δεν ξέραμε, δεν μάθαμε, δεν είναι σωστό. Ξέραμε και δεν ενεργήσαμε. Το γιατί θα το κρίνει η ιστορία. Δεν είμαι εγώ ο κριτής, ούτε πιστεύω το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία σήμερα, το γιατί δεν προχώρησαν, γιατί δεν έγιναν. Από την άλλη μεριά, θα σας πω, όταν ξεκινάει η περιφέρεια και παίρνει μία απόφαση σε έναν κάμπο στον οποίο με αποφάσεις σημερινές ρίχνει μέσω του ΕΣΠΑ 11,5 εκατομμύρια και 12,5 εκατομμύρια για τον ΤΟΕΒ Παραμυθιάς και για τον ΤΟΕΒ Γλυκής, Ακέραντα Γλυκής, για αναβάθμιση του κάμπου, θεωρείτε ότι θα έπαιρνε θετική γνωμοδότηση του θέματος? Δεν υπάρχει περίπτωση. Και πιστεύω ότι και ο κύριος Μιχαλάκης, άσχετα αν είναι στο χέρι του καθαρά να αποφασίσει για τη δημιουργία ή μη αυτής της επένδυσης, θα ήταν σε δύσκολη θέση να πάρει μία απόφαση θετική. Για μένα βέβαια θεωρώ ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Και δεν έχει τελειώσει τίποτα γιατί δεν είμαι βέβαια της άποψης στα όπλα, όπως και λόγω των ημερών των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση,
θα φτάσουμε να τα γκρεμίσουμε όλα. Όμως, να είστε σίγουροι ότι μία-μία, όχι ψήφισμα, τα ψηφίσματα γίνονται, ναι, από δήμηση εις κύριον κάποιος και στέλνουμε ένα ψήφισμα στην οικογένεια. Θέλει απόφαση, δυνατή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εναντιονόμαστε και ζητάμε την άμεση κατάργηση της αδείας. Και αν θέλετε να πάτε πιο μακριά και όπως ένας προλαλής είπε, υπάρχουν περιοχές που μπορούμε να δώσουμε, κατευθύνετε τους επενδυτές, αν αυτοί έχουν εντός εισαγωγικών κρίνια. Όμως η κεντρική κυβέρνηση πρέπει να πάρει πίσω τις άδειες. Για μένα. Εγώ είμαι στο πλευρό σου δήμαρχε σε ό,τι χρειαστεί. Και στην αυτοδιοίκηση τόσα χρόνια που πορευόμουν, δεν πορευόμουν ανάλογα με το τι πολιτικά πιστεύω. Γιατί σε αυτές τις καταστάσεις, ίσως ήμουν και λίγο λάτρης του Ανδρέα του Παπανδρέου και το ξαναπεί. Και το ξαναπεί γιατί ο Ανδρέας του Παπανδρέου είχε πει ότι η επιθυμία του κόσμου είναι νόμος για το κράτος. Άρα η κεντρική κυβέρνηση μπορεί να σκύψει και να δει ότι υπάρχει θέμα και μπορεί και να ανακαλέσει τις αποφάσεις. Συνδρομή της περιφέρειας θεωρώ ότι την έχετε. Τη δική μου την έχετε και νομίζω και ο κύριος Κακριμπάνης δεν θα έχει καμία αντίρρηση επ' αυτού. Στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστεί και πιστεύω για μία ακόμα φορά και λέω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να πάρει ισχυρή απόφαση και όχι ψήφισμα. Σας ευχαριστώ.